Διότι. Κότς, συγχαρητήρια καταρχάς για την νίκη της ομάδας σας. Ένας αγώνας όπου ήταν αρκετά ισοδύναμος, όμως στη συνέχεια η ομάδα σας κατάφερε να πάρει και την νίκη, αλλά και με νίκη με σχετική διαφορά. Ναι, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την νίκη. Είναι γεγονός ότι το πρώτο ημίχρονο είχαμε έναν καλό πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κεραυνός με τη ζώνη μας έβαλε δύσκολα, πάγωσε το παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι στο ημίχρονο, αφού συζητήσαμε κάποια πράγματα μέσα, νομίζω ότι βρήκαμε τις λύσεις απέναντι στη ζώνη. Αλλά πρωτίστως από την άμυνα μας που κρατήσαμε τον Κεραυνό στους 60 πόντους σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όπου ο Κεραυνός ανέβηκε πολύ ψηλά, νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός στις λύσεις που βρήκαμε στη ζώνη μαζί με την καλή άμυνα του δευτερού ημιχρόνου και τον έλεγχο των rebound. Πάντως είδαμε μια διαφορετική ΑΕΚ σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, όπου χάσατε στο Τρόβολο, αλλά όμως δεν είδαμε και την ΑΕΚ η οποία γνωρίζαμε τόσο καιρό. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, πραγματικά κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία. Ένα παιχνίδι από το 0. Δεν παίζει κανένα ρόλο τι έχει γίνει στο προηγούμενο, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, πόσα κέρδισε, πόσα έχασε. Ο μόνος στόχος αυτή τη στιγμή είναι το ζητούμενο που είναι η νίκη και ποια ομάδα θα καταφέρει να κάνει τις τρεις νίκες. Μιλήσαμε κάποια πράγματα, έπρεπε να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα και στην άμυνα μας και στην επίθεσή μας, αλλά το κυριότερο να παίξουμε με περισσότερον εγωισμό. Εντάξει. Το επόμενο παιχνίδι είναι μετά από μερικές μέρες, είναι την Δευτέρα. Όμως δεν μπορώ να μην σας κάνω μια ιντρικαδόρικη ερώτηση, καθώς έχουμε και Final Four στο Βερολίνο. Αν θέλετε να κάνετε μια πρόβλεψη, να πείτε μερικά πράγματα, ποια είναι η δική σας θέση για το ότι έχουμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four του Βερολίνου? Εντάξει, είναι πολύ ευχάριστο ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δύο ελληνικές ομάδες είναι στο Final Four. Νομίζω ότι σε ένα Final Four δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Οι πιθανότητες είναι ισορροπημένες στο 25%. Τέσσερις καλύτερες ομάδες που έχουν φτάσει ως εκεί. Σε τέτοια παιχνίδια θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θεωρώ ότι και η τύχη. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι τελικοί, οι μη τελικοί κρίνονται σε μία ανάμυνα, σε ένα σουτ. Χρειάζεσαι, εκτός από το να, που είναι δεδομένο ότι οι ομάδες θα κατέβουν προετοιμασμένες, ποια ομάδα θα είναι και λίγο πιο τυχερή, θα παίξει μεγάλο ρόλο νομίζω στο πιο